καλησπερίσω, μάλλον να σας καλησπερίσω όλους σας, έτσι τον καθένα σας και ειδικά σε μια ξεχωριστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο κύριο Κυριακιώδη, τον Μητροπολίτη μας, και να πούμε για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ για την συνεργασία μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Και φυσικά από αυτή τη στιγμή και μετά, στο Γραφείο Τουρισμού που έχει συσταθεί εδώ, και έχουμε και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού, που είναι δικό μας παιδί Κατερνιώτη, κύριε Νικολάου. Ελάτε. Που είναι δικό μας παιδί, που είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού στην Θεσσαλονίκη, και φυσικά και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, με το οποίο επιμελητήριο και η Μητρόπολη μας, όπως και εμείς, έχουμε συνάψει ένα μεγάλο ρυθμό δράσεων που αφορούν την ανάδειξη της περιοχής μας, και λέω ανάδειξη γύρω από το τουριστικό κομμάτι, την ευρία έννοια όπου μέσα περιέχονται όλα. Σεβασμιότατε, πλέον εδώ το Γραφείο Τουρισμού, γι' αυτό ζητήσαμε να γίνει εδώ και όχι στο γραφείο μου, μέσα στους διπλανούς χώρους, γίνεται η παρουσίαση, η συνέντευξή μας εδώ, προκειμένου να εγγενιάσουμε αυτόν τον χώρο, να γνωρίζετε πλέον από όλους μας ότι ο χώρος αυτός, εκτός από Γραφείο Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, γιατί γνωρίζετε με τον καινούργιο οργανισμό, γνωρίζουμε όλοι μας περισσότερο εμείς, ότι έχει συσταθεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα ένα αυτόνομο Γραφείο Τουρισμού που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Γίνεται λοιπόν και Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Δράσεις λοιπόν που έχουν σχέση ευρύτερα με το θρησκευτικό, με την ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού, με τις προσκυνηματικές περιηγήσεις, τις διαδρομές, και ότι έχει σχέση με την Μητρόπολη μας, τη Μητρόπολη της Πιερίας, και ευρύτερα με την περιφέρειά μας. Πλέον αυτός ο χώρος θα συστεγάζεται εδώ για να γίνονται οι από κοινού δράσεις, και παίρνοντας φυσικά και τις αποφάσεις με τους υπόλοιπους φορείς, τους τρεις δήμους μας, το Επιμελητήριο, τις Ενώσεις Ξενοδόχων, των Επαγγελματικών και Τουριστικών Φορέων, γιατί ο τουρισμός πρέπει να ξέρετε όλοι ότι δεν αποτελεί ένα κομμάτι μιας αρμοδιότητας ενός φορέα. Ο τουρισμός είναι κάτι που ανήκει σε όλους, είναι κάτι που αφορά όλους, και μόνο με συλλογικές προσπάθειες μπορούμε να πετύχουμε αυτό. Πριν πω πέντε πραγματάκια, θα ήθελα να χαιρετήσει και ο Σεβασμιότατος από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, και αν κάποιος άλλος θέλει να πει πριν ολοκληρώσω την παρουσία μου. Σεβασμιότατε. Η σημερινή μικρή αυτή εκδήλωση δεν είναι κάτι, δεν σηματοδοτεί την έναρξη κάποιου καινούργιου πράγματος, αλλά ουσιαστικά τη συνέχεια μια σειράς πρωτοβουλειών που ξεκίνησαν από τους φορείς, τους θεσμικούς φορείς της Κατερίνης, της Πιερίας, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων ως Μητροπολίτη Κύπρου πριν από 6 περίπου χρόνια. Και είναι από τα πράγματα που, αν θέλετε, μου κάναν εντύπωση το γεγονός ότι ανεξάρτητοι φορείς, δια των εκπροσώπων τους ασφαλώς, η κυρία Μαυρίδου, ο κύριος Ιωνίδης τότε, ο δήμαρχος, ο κύριος Λαβδάρης, ο δήμαρχος της Βόλιας Πιερίας, ασφαλώς ο πρόεδρος μας εδώ, ο κύριος Πέτρος Χριστοδούλου, θα ρίσκεται συνονοημένοι πάντοτε όταν βρισκόμασταν, συχνά πυκνά μου λένε το ίδιο πράγμα. Να κάνουμε κάτι σεβασμιότατε στο θρησκευτικό τουρισμό. Και από την αρχή συνειδητοποίησα ότι έχει μια ωριμότητα αυτό το πράγμα και πρέπει να γίνει. Η προσέγγιση βέβαια του θρησκευτικού τουρισμού έχει διάφορες πτυχές. Πολύ σωστά η κυρία Μαυρίδου πριν μίλησε για προσκυνηματικό τουρισμό. Είναι ακόμα πιο εξειδικευμένη η μορφή τουρισμού. Και σίγουρα ο θεματικός τουρισμός θα είναι ο τουρισμός του μέλλοντος. Αφού όπως πλέον οι ειδικοί φορείς παραδέχονται πλέον ότι το μοντέλο ήλιος και θάλασσα δεν είναι πλέον το μέσο προβολής της Ελλάδας, αλλά ο τουρίστας εδώ θέλει και άλλα πράγματα που πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά. Και σε αυτό ακριβώς έρχεται να συμβάλλει ο θρησκευτικός τουρισμός. Και ήδη κάναμε αρκετά βήματα, διοργανώσαμε το δεύτερο πανελλήνιο πριν 4 χρόνια, το δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο προσκυνηματικού τουρισμού. Είχαμε ήδη με το επιμελητήριο εκδώσει το ωραίο έντυπο, το οποίο έγινε ευμενώς αποδεκτό
και επανεκδόθηκε άλλες δύο φορές και ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα προσπαθήσουμε και από εκεί να έχουμε μια συνεργασία. Πρόσφατα κάναμε δράσεις που αφορούν εδώ την τοπική ιστορία και την θρησκευτική ιστορία και ακριβώς σήμερα τα εγγένεια αυτού του Γραφείου Προσκυνηματικού Τουρισμού που εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια των ενδιαφερόντων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα του Περιφερειάρχη του κ. Τζιζικώστα, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής μας, πιστεύουμε ότι θα κάνουμε πολλά πράγματα. Με κορυφαίο τη δικτύωση των τόπων από όπου πέρασε ο Απόστολος Παύλος στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το λέμε για πρώτη φορά. Ο κ. Τζιζικώστας είναι ένθερμος υποστηρικτής. Έχουμε στενή επικοινωνία με τις Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, Βερίας και η δική μας η Μητρόπολη, που αποτελούν τους νομούς από όπου πέρασε ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με τη διήγηση της Καινής Διαθήκης. Και αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο πόλο έλξεως πολλών τουριστών, που ακριβώς θέλουν και επιδιώκουν να γίνουν μέτοχοι του προσκυνηματικού ή θρησκευτικού τουρισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες, ασφαλώς την κυρία Μαυρίδου εδώ την οικοδέσποινα και για αυτή την πρωτοβουλία που είχε και πιστεύω ότι το γραφείο αυτό θα μας βοηθήσει περισσότερο να συντονίσουμε τις δράσεις μας, διότι οπωσδήποτε η παρουσία όλων σας δείχνει και τη θέληση που έχει η κοινωνία δια των φορέων της να εργαστούμε όλοι προς αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ.